Στην Πράγα, των όσων έγιναν, των όσων υπόθηκαν, των όσων δεν υπόθηκαν. Στην α, αίθουσα σύνταξη είναι ο πολιτικό μα αναλυτή Γιάννο μας Μα περιμένει, Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, από όλα είχε το πανέρι τη Πράγα, είχε και σαβουαρβίβρ, είχε και ξεσπάσματα, είχε και χλευασμού, mm. είχε και εξευμενισμού, είχε και καπακωτή που είχαμε να δούμε από την εποχή βασιλείου. Πώ λοιπόν να αποτιμήσουμε τα όσα έγιναν το τελευταίο 48 ώρο, Καταρχά, ο, ο κύριο Ερτογάν έχει ανακηρύξει το τέλο τη Προεδρία Αναστασιάδη. Το έχει κόψει δηλαδή. Η δήλωσή του ότι φεύγει λέει ότι έχουν όλα τελειώσει. Δηλαδή δεν λύσαμε τον Κυπριακό τόσα χρόνια, θα το λύσουμε σε, σε τρει μήνε. Άρα του είπε ότι μαζί σου πλέον δεν συζητώ. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, υπάρχει μια. θα πρέπει να δούμε την τακτική που... που υιοθέτησε η Αθήνα και την τακτική που υιοθέτησε η Λευκοσία. Η Αθήνα υιοθέτησε μια τακτική η οποία έλεγε ότι εγώ μένω σταθερά στι θέσει μου και θα χτυπήσω την Τουρκία εκεί όπου πονεί, δηλαδή στην επιθετικότητά τη. Και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, από την άλλη, υιοθέτησε μια εξευμενιστική πολιτική, χωρί λόγο, που αντί να πει στον Τούρκο πρόεδρο μπροστά σε όλου. Πότε θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, του είπε πότε θα πάμε σε συνομιλίε. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι ο Τούρκο Πρόεδρο προσπάθησε να εξεφραστεί. Τι θα μπορούσε δηλαδή να του πει Γιάννο. Ότι πότε θα σηκώσει το στρατό σου από την Κύπρο και πότε επιτέλου θα συμπεριφερθεί ω Ευρωπαίο. Δεν, δεν είναι θέμα savoir-vivre. Είναι θέμα σεβασμού των θεσμών του χώρου, δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το επόμενο σημείο είναι η αυτοκρατορική συνείδηση και πρακτική του Ερτογάν. Από τη μια συμπεριφέρθηκε με τρόπο απρεπή προ τον Έλληνα Πρωθυπουργό και αλαζονικό, δηλαδή ούτε καν αναφέρεται στο όνομά του και λέει στο τέλο σιγά που εγώ θα απαντήσω στον, στον Μητσοτάκη. Και από την άλλη πλευρά δείχνει την κακή του πρόθεση και την αλαζονία του και έναντι στον πρόεδρο τη Δημοκρατία που ακόμη και αν ε, είχε καλή πρόθεση που είχε καλή πρόθεση στον εξευμενισμό του, τελικά για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι ο εξευμενισμό είναι λαθασμένο. Γιατί τι του είπε, Του είπε ότι ασχολείσαι, προσπαθεί να με εξευμενήσει χρησιμοποιώντα και ξένα σχοινιά και ότι θα κολλήσει στον πάτο. Δηλαδή, τέρμα, ω εδώ. Ή θα ακούτε τι λέω, ή δεν πρόκειται να προχωρήσουμε παρακάτω. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι δεν υπήρχε κοινή επικοινωνιακή. Στρατηγική και πολιτική είναι αξία Αθηνών και Λευκοσία. Ο ένα ήταν στη λογική τη αποτροπή εναντί του Ερτογάν... και ο άλλο τον εξεφμενισμό. Τέταρτο... Ε, πέμπτο, λέει ο, ο, πρω... ο, ο κ. Μητσουδάκη ότι δεν έχει συμμάχου η Τουρκία. Και λέει ο πρόεδρο Αναστασιάδη ότι περίπου η Ευρώπη <σάς> δεν μπορεί <σάς> να μαζέψει τον Ερτογάν. Ε πώ είναι σύμμαχοι μα οι Ευρωπαίοι όταν επιτρέπουν στον Ερτογάν να αυξήσει την ένταση και να οδηγεί, όπω λέει ο πρόεδρο, σε κρίση. Έκτο, δεν μπορεί να λέει ο Έλληνα πρωθυπουργό ότι είναι ανοιχτό και το θέμα των κυρώσεων και να λέει ο Κύπριο υπουργό εξωτερικών πριν από μερικέ μέρε ότι είναι αντίθετο με τι κυρώσει διότι δεν μπορούν να παράγουν. Εβδομό, δεν μπορεί να δίνει το χέρι στον κύριο Ερτογάν από τη μια, εκεί μπροστά στου Ευρωπαίου, και από την άλλη, ο κύριο Ερτογάν να λέει ότι θα προχωρήσει στι παρανομίε του στην Αμόχωστο και ότι θα κολλήσουν στο πιπαγάδι. Αυτά τα Συνεπώς πράγματα πράγματα. Συνεπώ, έχουν... επί τη ουσία, Γιάννο, δεν ναι. υπήρξε ούτε μία πρόοδο υπήρξε ε, ε, και ούτε μεταστροφή επιτεύχθηκε τη τουρκική τάση και θέσεων. η συμπέρα, κυριαρχική το... ισότητα ναι, παραμένει, η απέτηση για αναγνώριση του ψευδοκράτους παραμένει, οι παράνομες αξιώσεις της Τουρκία στο Αιγαίο και στις θάλασσε μας παραμένουν θα πω κάτι τελευταίο που έχει σχέση και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με εμά. Από τη μια αποτροπή, από την άλλη εξευμενισμό. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Και λέει και ο Έλληνα Πρωθυπουργό ότι έχει κόκκινε γραμμέ. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η κόκκινη γραμμή του Ελληνισμού είναι στη Λευκοσία, για παράδειγμα. Διότι οτιδήποτε και αν γίνει στο Αιγαίο, όπω είπε και ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Κασουλίδη, εδώ είναι η Αχίλιο Πτέρνα. Άρα και να κερδίζει η Τουρκία στο Αιγαίο, οι Τούρκοι θα χτυπήσουν εδώ και εδώ είναι η Αχίλιο Ξέρνα γι' αυτό, και είναι εγκληματική οποιαδήποτε αμέλεια στα θέματα τη ασφάλεια. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Ότι δεν καταλαβαίνουν οι Τούρκοι από λόγια. Όταν δηλαδή του δίνει το χέρι, αυτοί σου κλέβουν ένα δάχτυλο, δύο δάχτυλα. Ε, Μετά πρέπει να, πρέπει να, να, να γνωρίζουν ότι ε, όταν, αρπάξουν, όταν προσπαθήσουν να αρπάξουν εδάφη, θα πρέπει να του το κόψει. Αλλά να έχει τη δυνατότητα να του τον κόψει. Διότι αν δεν την έχει, θα έχουμε ένα νέο 74. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Κυρίε και κύριοι, εμείς θα δούμε.